Την Άνοιξη θα ξεκινήσει στην Κύπρο το πλάνο εμβολιασμού για τον γενικό πληθυσμό, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κύπρου, Όλγα Καλακούτα, σε συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας. Θα λειτουργήσουν 38 κέντρα εμβολιασμού, ένα σε κάθε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε κάθε κέντρο εμβολιασμού η πρόθεση είναι να φτάσουμε σε μια φάση που να λειτουργούμε μέχρι και 3 συνεργεία ταυτόχρονα. Η πρόθεσή μας είναι να μην υπάρχει κανέναν εμβόλιο φυλαγμένο. Τα μόνα εμβόλια τα οποία θα είναι φυλαγμένα είναι λόγω του γεγονότος ότι επειδή είναι 2 οι δόσεις, όταν δίνουμε κάθε μια δόση η οποία δίνουμε, ταυτόχρονα φυλάγουμε και μια δόση για να πάρει κάποιος σε 3 εβδομάδες ή 4 εβδομάδες ανάλογα την δεύτερη δόση. Ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ιωάννου, τόνισε ότι το εμβόλιο είναι η αρχή του τέλους, αλλά προειδοποίησε ότι δεν είναι το τέλος της προσπάθειας. Θα συνεχίσουμε να ζούμε εφαρμόζοντας τα απλά μέτρα ατομικής προστασίας που μας προσφέρουν μεγαλύτερη προφύλαξη αλλά και πιο χαλαρούς περιορισμούς σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Οι προστατευτικές μάσκες, η ατομική υγιεινή και η κοινωνική αποστασιοποίηση θα εξακολουθήσουν δυστυχώς για ακόμα λίγο καιρό να είναι μέρος της ρουτίνας μας. Όπως ανακοινώθηκε, προτεραιότητα στον εμβολιασμό θα έχουν οι διαμένοντες και το προσωπικό οίκον ευγυρίας και ιδρυμάτων χρόνιων παθήσεων ενηλίκων και θα ακολουθήσουν οι επαγγελματίες υγείας.